κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ακούστε πρώτα. Σας άκουσα, κύριε Παπανδρέου, να διαστρεβλώνετε προκλητικά την αλήθεια, να ωραιοποιείτε το παρελθόν σας και να προεξοφλείτε ότι θα κερδίσετε τις εκλογές. Τρία πράγματα δεν μπορώ να κάνω για να σας τα απαγορεύσω. Πρώτον, το να λέτε ανακρίβειες. Δεύτερον, το να γυρίζετε και να θυμάστε τον κακό σας εαυτό. Και τρίτο και το κυριότερο, δεν μπορώ να σας απαγορεύσω να ονειρεύεστε. Σας άκουσα όμως να κάνετε και μια αναφορά σε παραμύθια. Και εδώ ομολογώ ότι έχω μια δυσκολία. Είναι το μόνο επίπεδο που δεν τολμώ να σας συναγωνιστώ. Γιατί στα παραμύθια η παράταξή σας και η κυβερνήση σας διαχρονικά ήταν ασυναγώνιστες. Και ακούγοντας τη σημερινή σας ομιλία, βλέπω ότι είστε άξιος της παράδοσης την οποία συνεχίζετε επάξια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις 7 του Μάρτη του 2004 οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ζήτησαν για κυβέρνηση ευθύνης. Ζήτησαν να χτίσουμε οικονομία ευκαιριών, βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη, σύγχρονο κράτος δικαίου και σήμερα οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αισθάνονται ότι η χώρα βρίσκεται πράγματι σε μια νέα περίοδο, σε μια νέα τροχιά. Διαπιστώνουν ότι μπήκε σε τροχιά σταθερότητας και ανάπτυξης. Γνωρίζουν ότι χτίζουμε στέρεες βάσεις για το αύριο. Η πολιτική μας αποδεικνύεται αποτελεσματική σε όλα τα επίπεδα. Στο εσωτερικό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ευρύτερη περιοχή μας. Πρόσφατη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό ενισχύει ακόμα περισσότερο τη δυναμική μας. Εργαστήκαμε γι' αυτό υπεύθυνα, αθόρυβα, εντατικά όμως για πολλούς μήνες. Δημιουργήσαμε μαζί με την Ισπανία και την Πορτογαλία την ομάδα φίλων της συνοχής. Η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ 25 κρατών μελών με διαφορετικές προτεραιότητες, διαφορετικά συμφέροντα, είναι δύσκολη υπόθεση και ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Η Ελλάδα είχε κάθε λόγο, μα κάθε λόγο, να επιδιώξει λύση πριν το τέλος του χρόνου. Διαπραγματευτήκαμε μεθοδικά και το αποτέλεσμα δικαίωσε τις προσπάθειες αυτές. Η Ελλάδα πέτυχε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και διασφάλισε πλήρως τα συμφέροντά της. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παρότι ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός είναι τελικά μικρότερος από εκείνον που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο, παρότι οι δαπάνες για τη συνοχή είναι λιγότερες κατά 63 δισεκατομμύρια ευρώ, η Ελλάδα διατήρησε αυτούσιο το ποσό που είχαμε θέσει εξ αρχής. Πέτυχε πόρους των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ και 101 εκατομμυρίων ευρώ. Πετύχαμε ακόμα επέκταση κατά ένα χρόνο της προθεσμίας για την άγκληση πόρων. Στα πρώτα και πιο δύσκολα χρόνια του νέου κοινοτικού πλαισίου, ο κανόνας νήσιν 2 γίνεται νήσιν 3. Πετύχαμε επίσης μια πολύ σημαντική αύξηση στο ποσοστό χρηματοδότησης των προγραμμάτων. Από το 50% που ίσχυε για τη Στερεά Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο και από το 75% για άλλες περιοχές, φτάσαμε έως και το 85%. Πετύχαμε επιπλέον ειδικές ρυθμίσεις για το ΦΠΑ στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, γεγονός που ελαφρύνει ακόμα περισσότερο
τους επόμενους εθνικούς προϋπολογισμούς. Πετύχαμε να αυξηθούν σημαντικά οι δαπάνες για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά μας κέντρα θα έχουν τη δυνατότητα έτσι να διεκδικούν και να διασφαλίζουν ακόμα μεγαλύτερες πιστώσεις. Βεβαίως, έγινε μια μικρή διόρθωση στο κεφάλαιο για την ανάπτυξη της Υπαίθρου, το οποίο δεσμευτήκαμε να υπερκαλύψουμε με εθνικούς πόρους. Για τις περιφέρειες που δεν θα έχουν πλήρη χρηματοδότηση, μελετούμε τρόπους επιπλέον στήριξης από το Ταμείο Συνοχής και το Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά την κοινή αγροτική πολιτική, δεν αλλάζει τίποτα από όσα είχαν συμφωνηθεί το 2002. Μείναμε σταθερά στη θέση που είχα αναπτύξει από αυτό το βήμα. Καμία αλλαγή πριν από το 2013. Συζητήσεις μπορεί να γίνουν. Προετοιμασίες για το μετά μπορεί να αρχίσουν. Αλλαγές όμως δεν προβλέπονται και δεν πρόκειται να γίνουν ως τότε. Αλλαγές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προϋποθέτουν τη γνώμη όλων. Και αυτό ούτε υπάρχει, ούτε μπορεί να υπάρξει. Και κάτι ακόμα. Μετά τις επίμονες προσπάθειές μας, οι πρόσφατες αποφάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου διασφαλίζουν την κοινοτική στήριξη για τα αγροτικά προϊόντα και για το βαμβάκι, τουλάχιστον έως το 2013. Αυτή είναι η αλήθεια. Και η παραποίησή της σημαίνει πολιτική μικρότητα. Και αυτό δυστυχώς περισσεύει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκαν τις μέρες αυτές πολλά για τους προϋπολογισμούς του 2005 και του 2006. Εκείνο που δεν ακούστηκε από όσους κυβερνούσαν ως πρόσφατα είναι σε ποιο οικονομικό υπέδαφος χτίζονται οι προϋπολογισμοί αυτοί. Κάποιοι δεν βολεύονται στο φως. Κάποιοι θέλουν να σβήσουν την πραγματικότητα από τη μνήμη. Όμως, εάν δεν μετριέται η κληρονομιά του χτες, εάν αγνοείται η πραγματικότητα, όλα τα άλλα στερούνται βάσεις. Οι πολίτες γνωρίζουν σήμερα την αλήθεια. Ξέρουν και την έκταση και το χρόνο δημιουργίας και τις αιτίες των προβλημάτων. Δυστυχώς αντιπολιτεύεστε με τον ίδιο τρόπο που κυβερνούσατε. Καταγγέλλετε την αποκάλυψη της αλήθειας, αλλά δεν λέτε κουβέντα για την κατάσταση που αφήσατε πίσω σας. Πετροβολάτε τον καθρέφτη που απεικονίζει την πραγματικότητα της πολιτικής σας, αλλά δεν αγγίζετε τα προβλήματα. Ρωτώ όμως, μπορεί μια χώρα να πορευτεί και μάλιστα με σιγουριά και ασφάλεια πάνω σε ναρκοπέδια κρυμμένων χρεών και ελλημάτων? Ποιες θα ήταν οι συνέπειες για την οικονομία μας? Ποιοι θα πλήρωναν το μεγαλύτερο κόστος? Θα πλήττονταν, ναι ή όχι, οι οικονομικά ασθενέστεροι? Και επειδή ακούστηκε μια βαριά κουβέντα περί πολιτικής απάτης, επιτρέψτε μου να σας πω ότι εγώ έχω διαφορετικό ορισμό της πολιτικής απάτης. Για να σας δώσω μερικά παραδείγματα από χοντροκομμένες, ανερυθρίαστες, προκλητικές, θρασίτατες πολιτικές απάτες και μάλιστα μακράς, μακρόχρονης διάρκειας. Πολιτική λοιπόν απάτη στο δικό μου λεξιλόγιο είναι το να παρουσιάζεις επί σειρά ετών ψεύτικους προϋπολογισμούς. Πολιτική απάτη είναι να κοροϊδεύεις συστηματικά το σύνολο των πολιτών για τα δημοσιονομικά πράγματα της χώρας. Πολιτική απάτη είναι να εξαπατάς όλους τους εταίρους σου για δίθεν πλεονασματικούς προϋπολογισμούς που ήταν βαρύτατα ελληματικοί. Πολιτική απάτη είναι να κατασπαταλάς τα χρήματα του φορολογούμενου στον πίθο των δαναείδων ενός αντιπαραγωγικού κράτους. Και βέβαια, πολιτική απάτη είναι να παριστάνεις χωρίς ντροπή, χωρίς εδώ, ότι τα αγνοείς όλα και όχι μόνο αυτό, και από πάνω να κάνεις και τον τιμητή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά όλα είναι ο ορισμός της πολιτικής απάτης. Και ακόμα περισσότερο, ήταν πολιτικό ολίσθημα πρώτου μεγέθους σε βάρος του τόπου, σε βάρος των πολιτών, σε βάρος των νέων ανθρώπων. Ήταν στην ουσία υπονόμευση του μέλλοντος του τόπου. Και αυτή την βαριά κληρονομιά δεν μπορείτε να την αποσύσετε. Σας συνοδεύει, σας ακολουθεί, σας έχει σφραγίσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι πολίτες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μας ζήτησαν να σπάσουμε το φαύλο κύκλο των χαμένων ευκαιριών. Ζήτησαν να καλύψουμε το έδαφος που χάθηκε στα χρόνια της απραξίας και των λαθών. Να σταματήσουμε τον κατήφορο. Να δώσουμε λύση στα οικονομικά προβλήματα και τις χρόνιες παθογένειες του κράτους. Το δημόσιο χρέος από το 25% που ήταν το 80% είχε ξεπεράσει το 109%.
κατάντησε το κράτος να πληρώνει για τόκους το 20% των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού. Πληρώνουμε περισσότερο για τόκους από όσα για την παιδεία, την υγεία, για την άμυνα. Το έλλειμμα στο τέλος του 2004 ήταν πενταπλάσιο εκείνου που αναφερόταν στον προϋπολογισμό και βέβαια υπερδιπλάσιο του ανώτατου ορίου της Ευρωζώνης. Η ανεργία είχε φτάσει πάνω από το 11% στις αρχές του 2004. Η ισχυρή οικονομία που προπαγάνδιζαν οι κυβερνήσεις του χτες αποδεικνυόταν τραγικά ανίσχυρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον ήμασταν αντιμέτωποι με μια διπλή πρόκληση. Αφενός, να εξυγειάνουμε τα δημόσια οικονομικά περιορίζοντας τα ελλείμματα. Και αφετέρου, να διασφαλίσουμε ανάπτυξη, ισχυρή ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα. Κάθε δράση στη μια κατεύθυνση καθιστούσε πιο δύσκολη την προσπάθεια στην άλλη κατεύθυνση. Επιλέξαμε την ήπια δημοσιονομική προσαρμογή. Επιλέξαμε το δρόμο των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων. Είπαμε τα πράγματα με το όνομά τους και καταρτήσαμε προϋπολογισμό ευθύνης. Το 2005 ήταν πράγματι, όντως, μια δύσκολη χρονιά. Αντιμετωπίζαμε όχι μόνο τη βαριά κληρονομιά της ανευθυνότητας, αλλά και την αρνητική επίδραση διεθνών παραγόντων. Οι ρυθμοί ανάπτυξης στην Ευρωζώνη επιβραδύνονταν. Ο διεθνής ανταγωνισμός γίνεται ολοένα και πιο έντονος. Η έκρηξη στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και η μεγάλη πετρελαϊκή εξάρτηση της χώρας δυσκόλευε την ανάπτυξη και τροφοδοτούσε τον πληθωρισμό. Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας στις τελευταίες θέσεις των εταίρων μας όλα τα προηγούμενα χρόνια αντιμετώπιζε επιπρόσθετη πίεση. Τα Ολυμπιακά έργα είχαν τελειώσει και δεν υπήρχε κανένα άλλο έργο έτοιμο για να ξεκινήσει. Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί, εκτιμώντας τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, προεξοφλούσαν σκληρά μέτρα και ανάπτυξη κάτω από το 3%. Και όλοι προέβλεπαν αύξηση της ανεργίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι αντιμετωπίσαμε δυσκολίες. Δεν διεκδικήσαμε και δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Κάναμε όμως σημαντικά βήματα προόδου. Πετύχαμε μείωση των ελλειμμάτων πολύ μεγαλύτερη από τις περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες που εκτιμούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διατηρήσαμε έναν από τους ψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης υπερδιπλάσιου του μέσου όρου στην Ευρωζώνη. Είχαμε παρά την αρνητική μεταολυμπιακή συγκυρία μείωση της ανεργίας αντί της προβλεπομένης αύξησης. Πετύχαμε σημαντική αύξηση στο σύνολο των εξαγωγών μας και ακόμα μεγαλύτερη στα αγροτικά προϊόντα. Είχαμε ανωδική πορεία στον τουρισμό. Είχαμε αναθέρμανση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, πράγμα που απεικονίζεται ξεκάθαρα, ανάγλυφα, στην εφαρμογή του νέου αναπτυξιακού νόμου. Εγρήθηκαν ήδη πάνω από 480 επενδύσεις που ξεπερνούν τα 900 εκατομμύρια ευρώ και δημιουργούν γύρω στις 3.000 νέες θέσεις εργασίας. Δώσαμε ταυτόχρονα λύσεις σε προβλήματα που ούτε καν αναγνωρίζονταν από τις κυβερνήσεις του χθες. Πανωτόκια, λάφκα, επίσπευση αποζημιώσεων στους αγρότες. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέφυγε οριστικά από την αδράνεια, τη συντήρηση και τη στασιμότητα. Μπήκε σε τροχιά δυναμικής και βιώσιμης ανάπτυξης. Η Ελλάδα χτίζει βάσεις, στέρεες βάσεις, για ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο που αυξάνει το παραγόμενο προϊόν, διευρύνει το κοινωνικό μέρισμα και μειώνει την ανεργία. Φαίνεται ξεκάθαρα πια ότι κάτι καινούργιο γεννιέται. Διασφαλίζεται μια νέα προοπτική. Βεβαίως υπάρχουν δυσκολίες, σοβαρές δυσκολίες ακόμα μπροστά μας. Και ξέρουμε ότι ο δρόμος είναι ανηφορικός. Έχουμε όμως τη δύναμη που μας δίνει η εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτή χαλιβδώνει την αποφασιστικότητά μας να αλλάξουμε τα πράγματα στον τόπο. Δεν είμαστε διαχειριστές του κατεστημένου. Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε. Με ευθύνη και με αποτελεσματικότητα. Με πολιτικές που παράγουν καρπούς για όλους τους πολίτες. Το 2006 είναι ένας ακόμα καθοριστικός χρόνος για την οικονομία μας. Ο νέος προϋπολογισμός ορίζει υποχρεώσεις απόλυτα αναγκαίες για να ξεφύγουμε από την βαριά κληρονομιά του παρελθόντος και να κατακτήσουμε το μέλλον. Υπαγορεύει επιμονή στην ήπια και αποτελεσματική προσαρμογή, περιορισμό των καταναλωτικών δαπανών,
αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, νέα σειρά αποκρατικοποιήσεων και βέβαια συνέχιση των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων. Είναι προϋπολογισμός μετάβασης από την αβεβαιότητα στην ασφάλεια και τη σιγουριά. Προϋπολογισμός αποτελεσματικής προσαρμογής, σταθερότητας και ανάπτυξης, ευθύνης και προοπτικής. Βασικός στόχος είναι η αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 3% του ΑΕΠ, να διασφαλιστεί οριστικά το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Δεν είναι απλά και μόνο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάνω απ' όλα χρέος ευθύνης προς τους πολίτες και ακόμα περισσότερο προς τους νέους ανθρώπους αυτής της χώρας. Και το χρέος αυτό διαπνέει στο σύνολό του τον προϋπολογισμό. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Παγορεύονται συντονισμένες προσπάθειες που μειώνουν τις καταναλωτικές δαπάνες σχεδόν κατά 4% και περιορίζουν το σύνολο των δαπανών κατά περίπου 0,7% του ΑΕΠ. Η έμφαση δίνεται στον περιορισμό της κρατικής πατάλης, στη διαφάνεια της διαχείρισης, αλλά και στην αποτελεσματικότητα των δαπανών. Συγκροτείται για το σκοπό αυτό σώμα δημοσιονομικού ελέγχου και υιοθετούνται σύγχρονες μορφές ελέγχου των δημοσίων δαπανών. Σημειώνω ότι στην συγκράτηση των δαπανών συμβάλλει και η μείωση των τόκων ύστερα από την επαναδιαπραγμάτευση των χρεών. Παράλληλα συνεχίζεται και το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και αποκρατικοποιήσεων. Το μεγάλο εγχείρημα βρίσκεται στις τολμηρές αλλαγές και στις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Και σε αυτό θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Τα προβλήματα που συσσωρεύτηκαν στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του δημοσίου ήταν και είναι πολλά. Ήταν και είναι αβάστακτα στην οικονομία. Ήταν και είναι πρόκληση για την κοινωνία και τους πολίτες. Να θυμίσω λίγα στοιχεία. Το 2000 οι συνολικές ζημίες σε 29 μη εισηγμένες 10 ήταν περίπου 410 εκατομμύρια ευρώ. Το 2001 έφτασαν τα 470. Το 2002 ήταν πάνω από 640. Το 2003 ήταν περισσότερο από 740. Και το 2004 ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο 15 εκατομμύρια ευρώ. Σε 4 χρόνια δηλαδή, με απλά λόγια, σχεδόν τριπλασιάστηκαν. Και κάτι ακόμα. Το 1993 ήταν στο δημόσιο 476.000 εργαζόμενοι. Το 2004 έφτασαν σχεδόν τις 600.000, περίπου 25% περισσότεροι. Κι όμως, στο ίδιο διάστημα, οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 150.000. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της κρατικίστικης αντίληψης. Ελλείμματα, χρέη και έκρηξη της ανεργίας. Ολοένα και περισσότερα βάρη στα αμέσως επόμενα χρόνια στις νέες γενιές, στα παιδιά μας, σε όλους μας. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αδύνατον να τα αντέξει η χώρα, η οικονομία, η κοινωνία. Δεν ήταν κοινωνική πολιτική. Ήταν το ακριβώς αντίθετο. Ήταν κατάφορη κοινωνική αδικία. Ήταν έσχατη ανευθυνότητα. Ήταν και είναι μια παθογένεια που δεν αντιμετωπίζεται με απλή διαχείριση. Απαιτεί τολμηρές αλλαγές, βαθιές μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι το επιτακτικό αίτημα της κοινωνίας. Αυτό ξεκινήσαμε, αυτό κάνουμε, αυτό συνεχίζουμε. Βάζουμε τέλος στις καταστάσεις που τροφοδοτούσαν τη διόγκωση ενός προβληματικού δημόσιου τομέα, την παραγωγή τεράστιων ελλειμμάτων, την εκόλαψη φαινομένων διαφθοράς, την μετατροπή μεγάλων δημόσιων επιχειρήσεων, κρίσιμων για την ανάπτυξη της χώρας, σε ζημιογόνα φέουδα κομματισμού. Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα στη ρίζα τους. Αυτός είναι και ο στόχος του νόμου για τις ΔΕΚΟ που μόλις πρόσφατα ψηφίστηκε. Μια πραγματική τομή με τη στήριξη των πολιτών που εγγυάται πολλαπλά ωφέλη τόσο για την οικονομία όσο και για ολόκληρη την κοινωνία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες. Προχωρούμε αταλάντευτα στις μεταρρυθμίσεις γιατί τις χρειάζεται η χώρα. Μεταρρυθμίσεις δεν υπηρετούν ιδεολογίες. Υπηρετούν τον τόπο. Υπηρετούν τα συμφέροντα της κοινωνίας. Υπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών. Γι' αυτό οι πολιτικές δυνάμεις έχουν χρέος
να στηρίζουν τις αλλαγές, να στηρίζουν τις μεταρρυθμίσεις. Όταν η ίδια η κοινωνία στηρίζει την ανάγκη αυτή, οι πολιτικές δυνάμεις είναι αδιανόητο να μένουν πίσω, να προτάσουν το μικροκομματισμό, να εγκλωβίζονται στο μικρό κοσμό τους, να επιμένουν σε δόγματα και ιδεολειψίες περασμένων εποχών. Η κυβέρνηση προχωρά με την κοινωνία στο πλευρό της. Επιδιώκουμε όμως τη συνεννόηση και τη συνένεση όλων των πολιτικών δυνάμεων. Οι αναγκαίες και αυτονόητες αλλαγές είναι χρέος όλων μας. Είναι αδιανόητο να λέγεται απλώς και διαρκώς όχι σε όλα. Δεν μπορεί να αρνείται κανείς το αυτονόητο. Δεν μονοπολούμε τις ιδέες για μεταρρυθμίσεις. Ακούμε κάθε μεταρρυθμιστική πρόταση. Ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων μας χωρά όλους. Όσοι αποφασίσουν να μείνουν πίσω θα ξεπεραστούν από το αίτημα της κοινωνίας. Αυτή είναι η θέση μας, είναι ξεκάθαρη και είναι θέση ευθύνης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανάλογες πολιτικές ευθύνης και αποτελεσματικότητας διαπλέουν τον προϋπολογισμό στο σύνολό του. Αυτό ακριβώς ισχύει και στο σκέλος των εσόδων. Άμεση προτεραιότητά μας είναι η αντιμετώπιση της παραοικονομίας, του λαθρεμπορίου, της φοροδιαφυγής. Αναγνωρίζουμε ότι η προσπάθεια είναι δύσκολη. Τα αποτελέσματα, ωστόσο, είναι ήδη απτά. Τα επίσημα στοιχεία καταρρύπτουν την ανεύθυνη κινδυνολογία. Η αύξηση των φορολογικών εσόδων το προηγούμενο δίμηνο ξεπέρασε το 11% και σε ετήσια βάση είναι μεγαλύτερη από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. Επιπλέον όμως, προωθούνται ήδη πρόσθετα στοχευμένα μέτρα για την εξυγίανση του φορολογικού τοπίου. Ανάμεσα στα άλλα, εφαρμόζεται την 1η του χρόνου νέο σύστημα φορολόγησης στη μεταβίβαση ακινήτων. Προωθείται συγκροτημένο σχέδιο περιστολής του λαθρεμπορίου στα καύσιμα. Εντείνονται οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και αυξάνονται οι έλεγχοι για τον εντοπισμό της μεγάλης φοροδιαφυγής. Ελέγχονται αυστηρά οι κρατικοί μηχανισμοί για να μπει φραγμό στη δράση επίορκων λειτουργών. Όλα αυτά εγγυώνται στο ακέραιο τα προβλεπόμενα φορολογικά έσοδα. Διασφαλίζεται έτσι ο πιο ήπιος κατά δυνατόν, αλλά και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη δημοσιονομική προσαρμογή. Μπαίνουν οι βάσεις για μια πιο δίκαιη φορολόγηση. Θέτουμε και πετυχαίνουμε ξεκάθαρους στόχους που αποφέρουν απτό όφελος στον πολίτη. Αυτή είναι η επιλογή μας. Απάντηση στη συντηρητική αντίληψη της ίσονος προσπάθειας. Απάντηση στην οπισθοδρομική λογική του φόβου. Απάντηση κοινωνικής δικαιοσύνης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια, είναι γεγονός ότι η χώρα έχει ακόμα ανηφορικό δρόμο. Όμως, ακόμα πιο σίγουρο είναι ότι βρίσκεται μπροστά και σε μεγάλες ευκαιρίες. Είναι η πύλη της εισόδου της Ανατολής προς την Ευρώπη, αλλά και η γέφυρα της Ευρώπης προς την ευρύτερη περιοχή. Είναι πόλος ανάπτυξης σε μια δυναμικά ανερχόμενη περιοχή του κόσμου. Έχει σημαντικά γεωπολιτικά πλεονεκτήματα, φυσικό και πολιτισμικό πλούτο απαράμιλης αξίας, ανθρώπινο δυναμικό μεγάλων δυνατοτήτων. Σε αυτή τη βάση χτίζουμε το νέο πρότυπο ανάπτυξης. Δίνουμε έμφαση και προτεραιότητα στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας της οικονομίας μας. Διαμορφώνονται συνθήκες που προσελκύουν ελληνικές και ξένες επενδύσεις για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Συνθήκες ανάπτυξης και ευημερίας τελικά για όλους. Αυτός είναι ο αμετάθετος στόχος μας και σε αυτό το στόχο πορευόμαστε. Με κινητήρια δύναμη την πλατιά συμμαχία των πολιτών. Δημιουργούμε την Ελλάδα που δεν θα ακομαχά πίσω από τις εξελίξεις. Την Ελλάδα που ξεφεύγει από τις θέσεις των ουραγών για να βρεθεί στους πρωτοπόρους της Ευρώπης. Αναπτύσσουμε δράσεις προσανατολισμένες στις ανάγκες της νέας οικονομίας, της κοινωνίας πληροφορίας. Επενδύουμε στον πολιτισμό και την παιδεία, στην έρευνα και την καινοτομία. Συνδέουμε την εκπαίδευση με την παραγωγή και την αγορά εργασίας. Στηρίζουμε με συγκροτημένη ψηφιακή στρατηγική την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την εξάπλωση της χρήσης τους. Προωθούμε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν το αναπτυξιακό περιβάλλον και το κάνουν φιλικό στην επιχειρηματικότητα.
συμβάλλουν σε αυτό η μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις, ο νέος αναπτυξιακός νόμος, η αποκατάσταση αξιοπιστίας στην κεφαλαιοαγορά, το νέο πλαίσιο αδειοδότησης των επιχειρήσεων, η αναθεώρηση του ΕΠΑΝ και η ένταξη αυτό του εμπορίου και των υπηρεσιών, η επέκταση του δικτύου των βιομηχανικών περιοχών, τα μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η ενίσχυση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, η επίλυση του ασφαλιστικού των τραπεζών, ο νόμος για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Για το σκοπό αυτό προωθούνται σχέδια αξιοποίησης της ακίνητης δημόσιας περιουσίας. Προχωρά η προεργασία για την αναμόρφωση μέσα το 2006 του πτωχευτικού δικαίου. Καταρτίζονται και θα συμβάλλουν αποφασιστικά στο ξεκίνημα νέων επενδύσεων, ειδικά χωροταξικά σχέδια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τον τουρισμό, για τη βιομηχανία. Αναβαθμίζεται η λειτουργία αναπτυξιακών θεσμών, όπως τα Εθνικά Συμβούλια Ποιότητας, Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ο συνήγορος του καταναλωτή. Εφαρμόζεται εξωστρεφής, δυναμική ενεργειακή πολιτική, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, στην άμεση απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, στον περιορισμό της πετρελαϊκής εξάρτησης, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη στήριξη επενδύσεων στα βιοκαύσιμα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην προώθηση μεγάλων διεθνών διασυνδέσεων που καθιστούν τη χώρα μας ενεργειακό διάβλο. Ο στόχος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρος. Ελλάδα ανταγωνιστική, με ποιότητα και ισχυρό πλεονέκτημα στις διεθνείς αγορές. Αναπτύσσουμε στενή συνεργασία τόσο με τους γείτονές μας, όσο και με χώρες όπως η Ιαπωνία και η Κίνα. Ενδυναμώνουμε την οικονομική διπλωματία, ενισχύουμε την εξωστρέφεια της οικονομίας μας. Η Ελλάδα διεκδικεί το μέρισμα που της αξίζει στις αγορές του κόσμου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την πρώτη στιγμή της νέας διακυβέρνησης βάλαμε στο επίκεντρο της πολιτικής μας την Ήπεθρο, την ελληνική Ήπεθρο, τα νησιά, τις απομακρυσμένες περιοχές. Αξιοποιούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ολόκληρης της χώρας. Στρέφουμε τα προγράμματα των κοινοτικών πλαισίων προς την περιφέρεια. Αναβαθμίσαμε ήδη το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Λύσαμε σοβαρές εκκρεμότητες και πετύχαμε σημαντική αύξηση στους ρυθμούς απορρόφησης. Καταρτίζουμε στο μεταξύ Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την περίοδο 7-13 και βάζουμε ως βασική προτεραιότητα την ανάπτυξη της περιφέρειας. Προετοιμάζουμε τη δημιουργία 5 προγραμματικών αναπτυξιακών περιφερειών για να διασφαλιστεί καλύτερη αξιοποίηση των εθνικών και των κοινοτικών πόρων. Και ανάμεσα στα άλλα αναβαθμίζει τη σύνδεση της περιφέρειας με τα μεγάλα αστικά κέντρα. Μέσα στο 2005 και το 2006, μόνο από το ΙΠΕΧΟΔΕ προωθούνται πάνω από 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δρομολογείται η κατασκευή με τη μέθοδο της παραχώρησης 6 νέων μεγάλων οδικών αξώνων, όπως η Ιόνια Οδός και η Ε65. Στηρίζονται με το πρόγραμμα Θησέας οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Με το νέο προϋπολογισμό αυξάνεται κατά 40% η χρηματοδότηση έργων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που εκτελούνται από τις περιφέρειες. Αυξάνονται οι προϋπολογισμοί στο Υπουργείο Αιγαίου, στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η αγροτική οικονομία είναι κεντρική πτυχή της νέας στρατηγικής για την περιφερειακή ανάπτυξη. Στηρίζουμε έμπρακτα τους αγρότες μας και προωθούμε τις νέες αγροτικές υποδομές. Θυμίζω ότι στην περίοδο 2004-2005 οι δημόσιες επενδύσεις στον αγροτικό τομέα ξεπέρασαν τα 800 εκατομμύρια ευρώ, περίπου διπλάσιες της προηγούμενης διετίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δίνουμε προτεραιότητα στις δαπάνες για τις επενδύσεις νέων αγροτών και τη στήριξη των μειονεκτικών ζωνών. Και ακόμα προωθούνται ολοκληρωμένες μελέτες για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, την ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την καλύτερη προώθηση των προϊόντων μας. Το μέλλον της περιφέρειας είναι συνδεδεμένο
και με το σχέδιό μας για μια νέα τουριστική άνθηση. Δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, στην εφαρμογή σύγχρονης επικοινωνιακής στρατηγικής, στην ανάπτυξη του φυσικού πλούτου των μνημείων του πολιτισμού μας. Και ακόμα στοχεύουμε στη διαρκή ενδυνάμωση του ρόλου της ναυτιλίας μας, στη διεύρυνση του εθνικού νοιολογίου, στον εξυγχρονισμό του λιμενικού συστήματος, στην ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για την ακτοπλοεία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δεσμεύσεις που αναλάβαμε εφαρμόζονται. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις που μας κληροδότησε το χτες, εξασφαλίζονται σημαντικές πιστώσεις για την επιστροφή στους συνταξιούχους κρατήσεων του ΛΑΦΚΑ, για την επέκταση μισθολογικών παροχών στους συνταξιούχους στρατιωτικούς, για τη χορήγηση ειδικού επιδόματος στους ένστολους, για την αύξηση συνταξιοδοτικών παροχών σε άτομα με ειδικές ανάγκες, για την αύξηση της επιχορήγησης στα ασφαλιστικά ταμεία, για την αύξηση των πόρων σχεδόν κατά 60% των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, για τη χορήγηση στις μητέρες που αποκτούν τρίτο παιδί εφάπαξ ποσού 2.000 ευρώ, για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών, όπως επίσης και τις προσλήψεις 4.500 νοσηλευτών και ιατρικού προσωπικού. Οι μεγαλύτερες εισοδηματικές αυξήσεις, οι υπερδιπλάσιες του πληθωρισμού, δίνονται στις αγροτικές συντάξεις και το ΕΚΑΣ. Υπογραμμίζω ότι οι δεσμεύσεις που αναλάβαμε τόσο για το ΕΚΑΣ όσο και για τους συνταξιούχους του ΕΓΑ ισχύουν στο ακέραιο και προγραμματίζονται στο πλαίσιο της τετραετίας. Και ακόμα προετοιμάζουμε για το 2007 σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα φυσικά πρόσωπα με έμφαση στην ενίσχυση των οικονομικά ασθενεστέρων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς έχουμε κάνει από καιρό τις επιλογές μας και δεν τις αλλάζουμε. Είπαμε το γενναίο ναι σε καθοριστικές τομές και προχωρούμε αταλάντευτα. Θωρακίζουμε θεσμικά την πολιτεία με ρυθμίσεις που διασφαλίζουν περισσότερο φως στο δημόσιο βίο, στους θεσμούς, στους κρατικούς μηχανισμούς. Επιστρατεύεται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση για να λειτουργεί αποτελεσματικότερα η δημόσια διοίκηση. Εφαρμόζεται σύστημα ανοιχτών διαγωνισμών στις μελέτες και τα έργα του δημοσίου. Ψηφίστηκε νέος νόμος για τις προμήθειες των εξοπλιστικών προγραμμάτων των ενόπλων δυνάμεων, ενώ το 2005 μειώσαμε τις αμυντικές δαπάνες. Καταρτίστηκε σύστημα ηλεκτρονικών προμηθειών για το δημόσιο και συγκροτείται ανεξάρτητη αρχή για τον έλεγχό τους. Προωθείται ειδικό πλαίσιο για τις προμήθειες στον χώρο της υγείας. Θεσπίστηκαν αυστηρά νομοθετικά μέτρα που κλείνουν τις κερκόπορτες της παραδικαστικής συναλλαγής. Προετοιμάζεται νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη συγκέντρωση και την αδειοδότηση των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης. Οι αρχές που ακολουθούμε είναι ξεκάθαρες και δεν αλλάζουν. Συνεχίζουμε αποφασιστικά και ασυμβίβαστα τον αγώνα που αναλάβαμε. Εκτόσεις δεν κάνουμε, εκβιασμοί δεν περνούν, συμψηφισμοί δεν γίνονται. Ένας είναι ο κανόνας και ο κανόνας αυτός είναι κοινός για όλους. Διαφάνεια παντού. Καμία δύναμη δεν αλλάζει το στόχο αυτό. Καμία πίεση δεν αλλοιώνει τη βούλησή μας. Καμία πρόκληση δεν είναι πάνω από τη δύναμή μας. Γιατί η δύναμή μας είναι οι πολίτες. Και νικητές σε αυτόν τον αγώνα θα είναι όλοι οι πολίτες, η οικονομία, η κοινωνία, η δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νέα εποχή ορίζει ξεκάθαρες αρχές. Διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, ευθύνη. Ορίζει σταθερές αξίες. Ομοψυχία, συστράτευση, διεθνή συνεργασία. Ορίζει συγκεκριμένους στόχους. Οικονομία ευκαιριών, ανθρωποκεντρική ανάπτυξη, κράτος δικαίου δίπλα στον πολίτη. Ορίζει με σαφήνεια και το δρόμο του μέλλοντος. Αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Σύγχρονες πολιτικές. Αποτελεσματική διακυβέρνηση. Αυτή είναι η πολιτική μας. Συνεχίζουμε το έργο αυτό με τη δύναμη που μας δίνει η Πλατιά Κοινωνική Συμμαχία που στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις και τις αλλαγές. Προχωρούμε με τόλμη στις αλλαγές των αναχρονιστικών και ξεπερασμένων δομών που καθήλωναν τη χώρα.
Προχωρούμε σε βαθιές μεταρρυθμίσεις στο κράτος, στην οικονομία, στην υγεία, στην παιδεία. Η Ελλάδα οφείλει και μπορεί να βγει μπροστά. Οφείλουμε και είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολίτη και πολιτικής. Να σηκώσουμε πιο ψηλά το δημόσιο βίο και να δημιουργήσουμε ένα νέο πολιτικό πολιτισμό. Οφείλουμε και είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όμως χρειάζονται και την αντίστοιχη συνταγματική βάση. Στόχος είναι να απελευθερώσουμε τη δύναμη της παιδείας και να καταστήσουμε τη χώρα κέντρο εκπαίδευσης και πολιτισμού. Στόχος είναι η διασφάλιση πλήρους διαφάνειας στο πολιτικό σύστημα. Στόχος είναι η προστασία και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος για όλους αυτούς τους ρόλους. Δρομολογούμε ευρύτατο δημόσιο διάλογο και προετοιμάζουμε την κίνηση των αναγκαίων διαδικασιών ώστε η επόμενη Βουλή να είναι αναθεωρητική Βουλή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η ώρα των μεγάλων και υπεύθυνων αλλαγών που έχει ανάγκη ο τόπος και απαιτεί ο πολίτης. Είναι η ώρα για τομές και μεταρρυθμίσεις μακριά από δόγματα και λαϊκισμούς, μακριά από αναχρονιστικές αντιλήψεις, μακριά από κρατικίστικες ιδεολειψίες, μακριά από νοοτροπίες συντήρησης. Η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία των μεταρρυθμίσεων απαιτεί να αλλάξουμε τα πράγματα και να δέσουμε τέλος στα αδιέξοδα του παρελθόντος. Η κοινωνία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όρημη όσο ποτέ, σίγουρη για την αναγκαιότητα και βέβαια για την επιτυχία, δείχνει το δρόμο του μέλλοντος. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αισθάνονται τώρα ότι η χώρα βρίσκεται στο δρόμο της προοπτικής που προσμένουν. Εντείνουμε διαρκώς τις προσπάθειές μας, αποφασισμένοι να πάμε πιο γρήγορα, πιο ψηλά. Έχουμε τη θέληση, έχουμε τη δύναμη, έχουμε την τόλμη να πάμε τη χώρα μπροστά. Προχωρούμε χωρίς ευνηδιασμούς, με την κοινωνία παρούσα, χωρίς δογματισμούς, με τον πολίτη συμμέτοχο, χωρίς προκαταλήψεις, με διάλογο, με συνεννόηση, με σύνθεση. Η στρατηγική μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι συγκροτημένη και η απόφασή μας είναι απλή. Τίποτα λιγότερο από την επιτυχία. Με πλήρη συνέστηση ευθύνης για το χρέος μας στους πολίτες, σας καλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να υπερψηφίσετε αυτόν τον προϋπολογισμό. Θέλουμε υπερψήφιση του προϋπολογισμού για να αποτινάξουμε τα βάρη του χτες και να διασφαλίσουμε ένα πιο δίκαιο αύριο. Θέλουμε τη θετική ψήφο στον προϋπολογισμό ως εντολή και δέσμευση για αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν τη ζωή του πολίτη. Θέλουμε την ψήφο σας στον προϋπολογισμό ως ξεκάθαρο μήνυμα στην κοινωνική συμμαχία των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων. Μήνυμα αποφασιστικότητας και ευθύνης. Ζητώ να χτίσουμε όλοι μαζί κράτος δικαίου, πραγματικά κοινωνικό. Οικονομία ευκαιριών, κοινωνία που να παράγει και να προοδεύει. Ζητώ θετική ψήφο στον προϋπολογισμό για την Ελλάδα της δυναμικής ανάπτυξης. Ζητώ να θεμελιώσουμε όλες και όλοι μαζί με διάλογο και συνεννόηση τη νέα προοπτική.